Καλημέρα κυρία Πρευτή. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Είναι η ΟΓΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διευθυντών Ελλάδας, να προσθέσω. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο για το κόμμα σας, γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό με όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει. Βεβαίως. Η ΟΓΔΕ είναι μια κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Είναι μια οργάνωση η οποία παλεύει σε χώρους δουλειάς και σωματεία, σχολεία και σχολές με επιτροπές και συνελεύσεις. Δεν έχει κάποια σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες, ούτε βέβαια έτσι με την ψευδοαριστερά της διαχείρισης του καπιταλισμού. Είναι μια οργάνωση η οποία παλεύει ενάντια στον καπιταλισμό και θεωρεί ότι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος είναι μια έτσι επανάσταση και ο σοσιαλισμός. Από το 1934, όταν τέλος πάντων ιδρύθηκε από τον Παντελή Πουλιόπουλο, τον πρώτο γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχει υπάρξει πάντα παρούσα σε όλους τους μεγάλους αλλά και τους μικρούς αγώνες που έδωσε η εργατική τάξη και η νεολαία. Και φυσικά ακόμα και σήμερα στέκεται πλάι, οργανώνει και ενισχύει όλους τους αγώνες των εργαζομένων, των νέων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Έτσι, συνοπτικά λίγα πράγματα. Ναι. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή την ιστορία που έχει το συγκεκριμένο κόμμα, να κινηθείτε αυτόνομα και όχι μέσα από το ΚΚΕ? Δηλαδή, πού διαφωνείτε, πού είναι τα σημεία διαφωνίας σας με το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε, η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχει δείξει τα όρια και τα διέξοδά της. Φαίνεται σε κάθε αγώνα που προσπαθεί να δώσει η εργατική τάξη να αυτοργανωθεί από τους αγανακτισμένους, για παράδειγμα, από το δημοψήφισμα. Για να αναφέρω κάποια έτσι πολύ πρόσφατα γεγονότα και να μην πηγαίνω έτσι πίσω σε ιστορικά γεγονότα. Φαίνεται το αδιέξοδο, να το χαρακτηρίσω έτσι, της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και όπως σας είπα, η ΟΚΔΕ είναι κομμάτι του επαναστατικού διεθνισμού, τροτσκισμού. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποια σχέση με τον τρόπο που αναλύει έτσι το κομμουνισμό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με τις σταλινικές δηλαδή μεθόδους. Ναι. Παρά τα αυτά, για ένα μικρό κόμμα όπως είναι η ΟΚΔΕ, είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, να οργανωθείτε στο σύνολο της χώρας, να έχετε εννοώ πυρήνες παντού, προκειμένου να εκφράζετε και να περνάτε τις απόψεις σας στο σύνολο της Ελλάδας. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Προφανώς και είναι κάτι δύσκολο, αλλά δεν είναι αδύνατο. Mm-hmm. Και αυτό το φάνηκε και από τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών, όπου μια οργάνωση πολύ μικρή, όπως είπατε και εσείς, τα πλαίσια των δυνάμεών της είχε ένα διπλασιασμό έτσι, και των ανθρώπων που την στήριξαν σε αντίθεση με την υπόλοιπη αριστερά. Αυτό συμβαίνει γιατί η οργάνωσή μας, παρότι είναι μικρή, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα μέσα από τους αγώνες στους οποίους έχει δώσει στους χώρους δουλειάς. Και γι' αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι Κοινέοι μας στήριξαν και μας ενίσχυσαν και στις ευρωεκλογές, σε αντίθεση έτσι με την πλειοψηφία των ψηφοδελτίων της αριστεράς, τα οποία δεν ήταν και πολλά, να το πούμε και αυτό, σε αντίθεση με τα ψηφοδέλτια της δεξιάς αλλά και της ακροδεξιάς. Για την επόμενη μέρα των εκλογών, τι εκτιμάτε, κυρία Πρίφτη? Δηλαδή, θεωρείτε ότι είτε κερδίσει το ένα κόμμα είτε το άλλο, είτε έχει αυτοδυναμία ο επόμενος πρωθυπουργός είτε όχι, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία ξέρουμε και την βιώνουμε από το 2010 και μετά με τα μνημόνια, και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία σοβαρή διαφοροποίηση? Αρχικά να πω ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση δίνεται η αίσθηση ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Mm-hmm. Κάθε φορά ο λαός βρίσκεται στο δίλημα να ψηφίσει τον έναν, να στηρίξει τον έναν για να μην βγει ο άλλος. Και στην τελική ποτέ δεν έχουμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Όπως και τώρα. Για μας ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφορά και οι δύο είναι δεσμευμένοι
τα μνημόνια και δηλώνουν υποταγή επί της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Δούνου του και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν προτείνουν απολύτως τίποτα άλλο. Είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος και προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε ακριβώς δύο επιλογές, μνημόνια ή μνημόνια με χρυσόσκονη που στο τέλος τέλος πάντων, ενώ θα μας τα πάρουν όλα, θα μας δώσουν και μια καραμελίτσα, να το πω έτσι απλά. Γιατί αυτό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κανένα διαφορετικό πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και, για να ξέρουμε και τι λέμε, επί της ουσίας το πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση έχει ήδη αποφασιστεί εκεί με την αξιολόγηση, με την εξάμηνη η οποία βγήκε και έχει αποφασίσει για μας πριν από μας. Και οποιαδήποτε από τις δύο αυτές επιλογές, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Και παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν μια έτσι πιο ριζοσπαστική δύναμη που θα δώσει ένα διέξοδο στους εργαζόμενους, αρκεί μόνο να θυμηθούμε ναι. ότι έχει τηρήσει απόλυτα το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Όλοι μαζί ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο και έχει δεσμεύσει τη χώρα για πλεονάσματα έως και 4,7% για τα επόμενα χρόνια. Έχει δεσμεύσει όλη τη δημόσια περιουσία για τα επόμενα 99 χρόνια. Έχει δεσμευθεί με το μεσοπρόθεσμο για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Έτσι. Mm-hmm. Έχει δεσμευθεί για μείωση του ποσοστού του ΑΕΠ για την παιδεία από το 3,9% στο 3,5%. Για την υγεία από το 5,2% στο 4,7%. Δεν είναι αυτά κοινωνική πολιτική και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Απλά από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να κρύψουν το ταξικό τους μίσος, το οποίο φαίνεται με κάθε ανοιχτή συζήτηση που κάνουν, με κάθε τους δήλωση, με αυτά που έχουμε ακούσει αυτή το 7ήμερο, yeah. για την κατάργηση του δώρου κτλ. Να μην ξεχνάμε όμως ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας, καταργήσανε το δικαίωμα στην απεργία, βάλανε δηλαδή τόσα πολλά εμπόδια στη δυνατότητα των εργαζομένων να οργανώνονται και να παλεύουν, ώστε να υπαγόρευσε. Θα ήθελα την άποψή σας, γιατί ενώ βιώνουμε από το 2010 και μετά με τα μνημόνια μια πολύ σκληρή οικονομική κρίση, με πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα σε σχέση με πριν, το 2010, μάλιστα. και θα περίμενε κανείς να φουντώσουν οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις, να ξεσηκωθεί ο κόσμος ακόμα περισσότερο, βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο κόσμος μένει μέσα στο σπίτι του, δεν φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται και είναι ελάχιστες οι μεγάλες κινητοποιήσεις στην χώρα. Οι μεγάλες, έχετε δίκιο, είναι ελάχιστες. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε σε όλη τη χώρα μικρές αιστείες. Mm-hmm. Όμως υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη παγωμάρα και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αδικαιολόγητη, όταν μετά τους μεγάλους αγώνες εκεί της περίοδου του 10-12 εναπόθεσε τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μετά το 2015 μετά το δημοψήφισμα που προσπάθησαν να τους πείσουν ότι το όχι θα σήμαινε πείνα, θα σήμαινε έξοδο από εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα οδηγούσε σε πόλεμο, δεν ξέρω και εγώ τώρα τι, μια καταστροφολογία απίστευτη. Παρ' όλα αυτά ο λαός ψήφισε όχι. Και αυτό το όχι, αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, με τους ακροδεξιούς της ΑΝΕΛ, το κάνανε ναι. Αυτή η μεγάλη προδοσία είναι ευνόητο να δημιουργεί ένα μούδιασμα στον λαό. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια ήττα της εργατικής τάξης. Ναι. Βλέπουμε τους αγώνες, τους καθημερινούς αγώνες και στους χώρους εργασίας, αλλά και στις σχολές, στα πανεπιστήμια τώρα με όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές και το κλείσιμο όλων των ΤΕΙ, στις γειτονιές. Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο των αναγκών μας, αλλά σαν όγδε γι' αυτό παλεύουμε για μια έτσι νέα προσπάθεια με ένα σχέδιο αγώνων, με μια ταξική ενωτική πολιτική για να γκρεμίσουμε τα μνημόνια και όλες τους τις πολιτικές. Κυρία Περιευτή, πώς βλέπετε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον λεγόμενο εθνικιστικό χώρο, διότι από τη μία πλευρά βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή
να συμπιέζεται ως προς τα ποσοστά της και μάλιστα να υπάρχουν ακόμα και εκτιμήσεις πως μπορεί να μείνει ακόμα και εκτός Βουλής. Και από την άλλη έχει εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από προϊόντα αυτού του τσίρκου, του πολιτικού τσίρκου που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών των μνημονίων και δεν εκφράζουν, θεωρούμε, την πραγματικότητα της κατάστασης. Γιατί λέτε τσίρκο, τι εννοείτε ακριβώς? Μα δεν θα μπορούσαμε, θεωρώ, να το χαρακτηρίσουμε αλλιώς αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Βλέπουμε βουλευτές να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, απλά και μόνο για να κρατήσουν μία καρέκλα, να αλλάζουν τις θέσεις τους από τη μία στιγμή στην άλλη, για να καταλήξουν στην τελική όλοι μαζί να ψηφίσουν και πάλι μνημόνια. Μάλιστα. Όποιος έχει παρακολουθήσει μια έτσι, συνεδρίαση της Βουλής, νομίζω ότι μπορεί. Μα φαίνεται αυτό. Δεν είναι. Έχουμε μεταγραφική περίοδο όλο το χρόνο στη Βουλή. Οι μεταγραφές είναι ανοιχτές. Και το χαρακτηρισμό τσίρκο νομίζω ότι μπορούν να το αντιληφθούν. Ναι, σωστά. Είναι μερικές φορές που η κατάσταση ξεφεύγει πάρα πολύ. Είναι αποτέλεσμα της κρίσης της αστικής πολιτικής όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τυχαία και δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα. Είναι απλά η κρίση του συστήματός τους, η οποία παράγει αυτές τις γελίες προσωπικότητες, όπως τώρα την ελληνική λύση, να το πω έτσι, συνολικά. Κυρία Πρίφτη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις 7 Ιουλίου, έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ξαναπάμε σε εκλογές. Και αν θα πάμε πάλι σε εκλογές εντός του καλοκαιριού, θα είναι με απλή αναλογική. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, η ΟΚΔΕ συμφωνεί με την απλή αναλογική, την απλή αναλογική που θα φέρει αρκετά νέα κόμματα μέσα στη Βουλή? Γιατί όχι? Γιατί να μην συμφωνεί με την απλή αναλογική? Θεωρούμε ότι αυτή θα έπρεπε να εφαρμόζεται ενίοτε, πάντα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν λέτε ότι θα είναι προτιμότερο να μην υπάρξει αυτοδυναμία σε 7 Ιουλίου και να πάμε σε αυτές τις εξελίξεις. Αυτό που λέμε είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία είτε δεν έχει, το αποτέλεσμα για μας θα είναι το ίδιο. Mm-hmm. Θα συνεχιστούν οι ίδιες ακριβώς πολιτικές, με όποια συμμαχία και αν κάνουν, είτε με την Ελληνική Λύση που δεν αποκλείεται, είτε με το δεκανίκι εκεί του Κινάλ, όλοι μαζί ξανά θα ψηφίσουν μνημόνια. Γι' αυτό, όπως σας είπα, εμείς θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική, μια αριστερά η οποία δεν θα είναι στα λόγια και στις κάλπες, αλλά στο δρόμο και στους αγώνες, μια πολιτική αποτελεσματική αλλά και επαναστατική που θα ενώσει τους αγώνες ενάντια στα μνημόνια, mm-hmm. που θα προωθήσει την αυτοοργάνωση με αποφασιστικές μορφές πάλης και αταλάντεστη υπεράσπιση και του παραμικρού μας δικαιώματος. Πρέπει να παλέψουμε για ένα ριζοσπαστικό, για ένα ταξικό πρόγραμμα σωτήριας. Ένα, όπως το χαρακτηρίζουμε έτσι, ένα αντίστροφο μνημόνιο με εθνικοποίηση των σημείων κλειδιά της οικονομίας, όπως τα εργοστάσια που βλέπουμε συνέχεια να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, να βγούμε από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαγράψουμε αυτό το χρέος, το οποίο δεν είναι δικό μας. Mm-hmm. Και όλα αυτά για μας δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος εκτός από μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Καμία αστική κυβέρνηση, με όποια μορφή και αν έχει, όποια και να είναι η σύνθεσή της. Γι' αυτό μαχόμαστε για να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές μας ελευθερίες. Γι' αυτό είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους, δίπλα στους συναδέλφους μας, στους συμφοιτητές μας και στις γειτονιές μας. Μάλιστα. Κυρία Πρίφτη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.